Συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας τα μάθημά μας. Βρισκόμαστε στην επί του όρους ομιλία. Στόχος και ο σκοπός μας η μίμηση του χαρακτήρα του Κυρίου, και σε αυτή την προσπάθεια ο Κύριος κατεβάζει πάρα μα πάρα πολύ χάρη που μεταμορφώνει νόες και καρδίας. Δόξα στο Θεό. Είμαστε στο σίγμα τάφ κεφάλαιο, σελίδα 851. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προσευχή. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός να μας δώσει τα μηνύματά Του τα Άγια. 851, σίγμα τάφ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το 5 εδάφιο. Και όταν προσεύχησε, μη εσώσει υποκριτέ. Διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Και όταν προσεύχησε, το όταν προσεύχεσαι δεν σημαίνει όποτε το θυμάσαι, αλλά κάθε φορά που προσεύχεσαι, όταν προσεύχεσαι, δηλαδή κάθε φορά που πλησιάζεις τον Θεό, τι είναι η προσευχή? Η προσευχή δεν είναι ένας τόπος βασάνου, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τον αποφύγουμε, αλλά η προσευχή πάντοτε ήταν, είναι και θα παραμείνει τόπος συνάντησης του αοράτου Θεού με τον αδύναμο άνθρωπο. Προσευχή είναι τόπος συνάντησης με τον Κύριο, αλλά είναι και επίσης η δυνατότητα που δίνει ο Θεός στον κάθε έναν από εμάς, ανεξαρτήτου ηλικίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ανεξαρτήτου μορφώσεως, αν είναι μορφωμένος ή αν είναι αμόρφωτος, ανεξαρτήτου κοινωνικής, οικονομικής τάξεως, να πλησιάσει τον Θεό, να ανοιχθεί προς τον Θεό, και σιγά σιγά όσο ανοίγεται προς τον Θεό θα συνειδητοποιεί ότι και ο Θεός δεν μένει ασυγκίνητος. Η προσευχή είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να έρθουμε σε διάλογο μαζί Του, να Του πούμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας ελέγχει, ό,τι μας φοβίζει και οτιδήποτε μας κάνει να είμαστε δυστυχισμένοι. Η προσευχή λοιπόν είναι η δυνατότητα που δίνει ο Θεός να έχουμε ένα διάλογο μαζί Του. Δεν είναι μονόλογος η προσευχή. Αυτό μπορεί να το γευθεί κάποιος ιδιαιτέρως όταν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά και να μην έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, όλοι όσοι έχουν αγγιχτεί από τον Θεό και έχουν αναγεννηθεί ξέρουν ότι η προσευχή δεν είναι μονόλογος, αλλά είναι διάλογος. Και όποιος ξέρει να κάνει αυτό τον διάλογο, τότε δεν φεύγει από την προσευχή. Του αρέσει πάρα πολύ. Εκεί ησυχάζει, εκεί ειρηνεύει και εκεί γαλινεύει. Όταν λοιπόν εσύ προσεύχεσαι, όταν δηλαδή πλησιάζεις τον Θεό, να ξέρεις ότι θα σε πλησιάσει και ο Θεός. Μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και σε όσα παραδείγματα έξω της Αγίας Γραφής που εστηρίχθησαν στην Αγία Γραφή, όλοι όσοι επέμειναν, επένδυσαν και ήλπισαν στον Θεό δια της παραμονής τους στην προσευχή, ο Θεός απήντησε, ο Θεός ενήργησε και εκείνοι αυξήθηκαν στην πίστη. Γιατί όταν βλέπεις ότι κάτι λειτουργεί, το επαναλαμβάνεις διαρκώς. Και σε αυτή την επανάληψη έχεις νέες εμπειρίες, έχεις νέες διαβεβαιώσεις. Πάνω σε αυτές τις νέες διαβεβαιώσεις οικοδομείται η σχέση μετά του Θεού. Και ο άνθρωπος περισσότερο αυξάνει σε επίγνωση, και όταν αυξάνει σε επίγνωση, τότε αυξάνει και σε βεβαιότητα. Όταν αρχίζει η βεβαιότητα και εγκαθιδρύεται μέσα στον άνθρωπο, τότε τα νεκρά διαστήματα μικραίνουν και οι ανασφάλειες απομακρύνονται. Επομένως η προσευχή είναι ο τόπος εκείνος, αλλά και το μέσο δια του οποίου ο άνθρωπος ειρηνεύει, γαλινεύει και οδηγείται από τον Θεό. Η προσευχή είναι κάτι που αφορά μικρούς και μεγάλους. Η προσευχή είναι καθαρά θέμα προσωπικής εμπειρίας μετά του Θεού, σε εκείνους όμως που μένουν. Ποιοι είναι αυτοί που μένουν? Μένουν μόνον αυτοί που πιστεύουν σε αυτά που ο Κύριος τους διαβεβαιώνει, ότι όντως αργά ή γρήγορα ο Θεός αποκαλύπτεται
κατά την διάρκεια της προσευχής. Οι Απόστολοι έλαβαν Πνεύμα Άγιον γιατί επέμεναν στην προσευχή. Ο Παύλος και ο Σίλας λαμβάνουν Αποστολή γιατί τους μίλησε το Πνεύμα το Άγιον με τρόπο χαρισματικό, προφητικό, γιατί επέμεναν στην προσευχή. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει ως απάντηση στην προσευχή. Και όταν ο Θεός συνεννοείται με τον άνθρωπο, συνεννοείται δια Πνεύματος Αγίου, ακριβώς επειδή είναι σε προσευχή. Είτε είναι στα γόνατα προσευχόμενος, είτε είναι περπατώντας προσευχόμενος, είτε είναι οδηγώντας προσευχόμενος, είτε κάνει οτιδήποτε, πάντως να είναι προσευχόμενος. Η προσευχή δεν είναι μόνο στα γόνατα. Η προσευχή είναι στα γόνατα, βεβαίως και στα γόνατα. Από εκεί ξεκινάει η σχέση με τον Θεό, από τα γόνατα. Αλλά η προσευχή, επειδή ακριβώς είναι μια κατάσταση διαλόγου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα, αλλά και κατ' εξακολούθηση. Αυτό εξαρτάται από την διάθεση του ανθρώπου, κατά πόσο μέσα του διψάει να μην στρέφει δεξιά και αριστερά, αλλά να στρέφει το βλέμμα του πάνω, εφόσον γεύεται Θεό λαλούντα και ομιλούντα. Μεγάλη υπόθεση. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό λαλούντα και ομιλούντα. Είναι δυστύχημα αν δεν το γευόμαστε. Αν δεν το γευόμαστε, σε αυτό βεβαίως δεν οφείλεται ο Θεός. Ευθυνούμαστε περισσότερο εμείς, ανεξαρτήτου ηλικίας, εξαιτίας των περισπασμών της καρδίας. Και οι περισπασμοί της καρδίας οφείλονται σε άλλες προτεραιότητες, σε άλλες ενασχολήσεις. Κάποιες από αυτές βέβαια είναι αναγκαίες, όπως είναι τα εργασιακά. Αλλά και τα εργασιακά όμως, πρέπει να πούμε αδέλφια, ότι όταν κάποιος πιέζεται όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι, πάλι αυτό είναι αφορμή προσευχής. Διότι όταν ο Κύριος μας λέει να εργαζόμαστε, δεν μπορεί να μας λέει να εργαζόμαστε εις βάρος της πνευματικής μας κατάστασης. Για να μου λέει να εργάζεσαι ως εις τον Κύριο, στην βιωτική μου δουλειά, αυτό σημαίνει ότι για να μου το λέει, πάει να πει ότι και αυτό μπορώ να το μετατρέψω σε ευκαιρία προσευχής. Και επιτρέπει ο Θεός άλλους, τους δίνει χρόνο μέσα στη δουλειά τους για να προσεύχονται και ήθε αυτή την ευκαιρία να την αρπάζουν από τα μαλλιά, σε άλλους δεν δίνει χρόνο να προσεύχονται, αλλά δίνει αφορμή εξαιτίας των πιέσεων που υφίστανται να προσεύχονται. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς η δουλειά και οποιαδήποτε δραστηριότητα καθημερινή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία προσευχής. Εάν αυτό το πράγμα το συλλάβουμε μικρή και μεγάλη, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός μιλάει στα γόνατα, αλλά μιλάει και μέσα στην καθημερινότητά μας όταν περπατάμε ή όταν εργαζόμαστε. Και να το πω και ακόμη πιο καλά, επιτρέψτε μου, εμείς τη φωνή του Θεού στα γόνατα θα μπορούμε να την ακούμε πολύ πολύ πιο γρήγορα και άμεσα, όταν εντάξουμε την καθημερινότητά μας και τις βιωτικές μας δραστηριότητες κάτω από την ομπρέλα του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή να μετατραπούν και αυτές σε ευκαιρία προσευχής. Όταν ο άνθρωπος μιλάει με το Πνεύμα του Άγιου οδηγώντας, όταν πάει να γονατίσει στο ταμείο του, ενώνεται πιο εύκολα. Άσε που όταν κάποιος μιλάει με το Πνεύμα του Άγιου περπατώντας, οδηγώντας ή οτιδήποτε, του είναι πιο εύκολο να γονατίσει το βράδυ. Γιατί έχει πείρες μέσα στην ημέρα. Είναι λίγο δύσκολο κάποιος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, είτε είναι νέος είτε είναι μεγάλος, να έχει ένα σταθερό καθημερινό θυσιαστήριο, εάν μέσα στην ημέρα δεν έχει και κάποιες ψυχάλες Πνεύματος Αγίου, που μπορεί να γίνουν και νεροποντές, εάν το αφήσουμε. Λέει λοιπόν εδώ, για να μπούμε στο θέμα μας, πιο συγκεκριμένα, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, και όταν προσεύχεσαι, και τώρα εδώ θα μας πει τι να αποφεύγουμε και τι να σπουδάζουμε, τι να επιμένουμε. Λέει, μη έσω ως οι υποκριτές. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του υποκριτού? Το χαρακτηριστικό του υποκριτού είναι ότι προσπαθεί να περάσει προς τα έξω μία εικόνα ενός ψευδούς πράγματος, το οποίο δεν είναι, αλλά θέλει οπωσδήποτε οι άλλοι να πιστέψουν ότι είναι. Αυτός είναι ο υποκριτής, δηλαδή υποδύεται έναν ρόλο. Η υποκριτική τέχνη, τι τέχνη είναι? Λένε διάφορα, ηθοποιός σημαίνει φως. Αστεία πράγματα.
Άμα ηθοποιός σήμαινε φως, δεν θα ερχόταν το φως να γίνει άνθρωπος. Ηθοποιός, ηθοποιός σημαίνει φως, το λένε έτσι. Έχουν πλημμυρίσει όλα τα κανάλια με την λεγόμενη υποκριτική τέχνη. Σου λέει, οι άνθρωποι του πνεύματος. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του πνεύματος? Οι υποκριτές. Δηλαδή, οι ηθοποιοί. Τι δουλειά κάνεις, ηθοποιός? Α, μάλιστα, υποκρίνεσαι δηλαδή. Ακριβώς. Λέει ότι ο τάδε ηθοποιός είναι τέρας υποκριτικής τέχνης. Δηλαδή, σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτός τον οποίον ενσαρκώνει είναι αυτός ο ίδιος. Σαν μια δεύτερη ενσάρκωσή του. Τέτοια πιστότητα στο ρόλο. Η υποκριτική τέχνη. Υποδίωμαι λοιπόν έναν ρόλο τον οποίον θα ήθελα να είμαι αλλά δεν είμαι, ή δεν θέλω να είμαι αλλά κάνω ότι είμαι γιατί οι άλλοι θέλουν να είμαι, ή γιατί εγώ θέλω να ξέρουν ότι οι άλλοι ότι κάτι τέτοιο είμαι, το οποίο όμως δεν είμαι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η υποκρισία, είτε ως τέχνη, είτε ως αρρώστια, είτε ως κατάσταση, είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχει, σε αποκόβει τελείως από την κοινωνία με τον Θεό. Διότι ο Θεός δεν έχει προσωπία όταν μας μιλάει. Γιατί ο Θεός όταν απευθύνεται στους ανθρώπους μιλάει ούτω λέγει ο Κύριος. Εγώ μιλάω, δεν μιλάει άλλος. Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Και μάλιστα μας λέει ότι τούτο λέγει ο Θεός, ο Πατήρ, τούτο λέει ο Υιός, τούτο λέγει το Πνεύμα. Ξέρουμε ποιος μας μιλάει. Στη σχέση με τα του Θεού δεν υπάρχει τίποτα το ακαθόριστο, δεν υπάρχει τίποτα το φλού, όλα είναι πεντακάθαρα. Δεν υπάρχει ίχνος υπόδυσης ή οτιδήποτε άλλο. Υπ' αυτή την έννοια, κάπως έτσι θέλει να είμαστε και εμείς όταν τον πλησιάζουμε. Βέβαια εδώ η υποκρισία δεν έχει να κάνει σε σχέση με εμάς και τον Θεό μόνον, αλλά θα δούμε εδώ ότι έχει να κάνει σε σχέση με εμάς και τους άλλους όταν πλησιάζουμε τον Θεό. Για να δούμε πώς το λέει. Όταν προσεύχεσαι λοιπόν, μη έσω όσοι υποκριτέ. Ποιο είναι το πρόβλημα με τους υποκριτές? Δεν είναι μόνο η υπόδυση του ρόλου. Η κυριολεκτική ερμηνεία της λέξεως είναι αυτή που είπαμε, αλλά το πράγμα πάει και παραπέρα. Εκτός λοιπόν από την υπόδυση ενός ψευδούς ρόλου, το θέμα είναι ότι οι υποκριτές αγαπάνε συγκεκριμένα πράγματα. Τι αγαπάνε? Αγαπώσιν να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποκριτής ψοφάει για δημοσιότητα, για αυτοπροβολή. Η μέρα του φτιάχνει μόνο σε μία περίπτωση, όταν βλέπει στα βλέμματα των άλλων το θαυμασμό για εκείνον. Και επιπλέον λέει ότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές. Δεν είναι μόνον ότι θέλουν να αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού, αποδοχής, αναγνώρισης. Είναι ότι το κάνουν αυτό με έναν περίβλεπτο τρόπο. Ιστάμενοι, σηκώνονται όρθιοι. Θέλουν δηλαδή να δείξουν ότι έχουν ένα ανάστημα, ότι έχουν ένα κύρος, ότι έχουν μία παρησία. Ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών. Εν τες συναγωγές γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι είναι πνευματικοί και ότι έχουν σχέση με τα του Θεού. Εάν κάποιος έχει όντως σχέση με τα του Θεού, το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει να κάνει είναι να δει στα μάτια των άλλων θαυμασμό για το ότι είναι πνευματικός. Τον καθιστά παγερά αδιάφορο. Γιατί είναι τέτοια η πληρότητα της σχέσης, εάν όντως αυτή υπάρχει, ώστε του είναι τελείως αδιάφορο αν αυτή η σχέση είναι ορατή στα μάτια των άλλων, ώστε να φανεί έναντι των υπολείπων ότι υπερέχει είτε σε σοφία, είτε σε ωριμότητα, είτε σε πνευματικότητα, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει. Είναι τέτοια η πληρότητα αυτής της σχέσης που είναι απολύτως καλυμμένος όσον αφορά την αποδοχή, όσον αφορά την αναγνώριση. Άμα σε αναγνωρίζει και σε αποδέχει το Θεός, από εκεί πέρα όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Ενώ όταν κάποιος δεν έχει σχέση μετά του Θεού, τότε εκείνο που θέλει να κάνει οπωσδήποτε είναι να αποδείξει ότι έχει σχέση μαζί του, για να είναι κοινωνικά αποδεκτός ή εκκλησιαστικά αποδεκτός από τον περίγυρό του. Αυτά είναι ψυχογραφήματα τα οποία μας τα κάνει ο Λόγος του Θεού, εάν πραγματικά θέλουμε να δουλέψουμε με τον εαυτό μας λίγο πιο βαθιά και να μην περιοριζόμαστε σε επιφανειακές τοποθετήσεις και κυρίως να μην ζούμε για το Θεαθήνε, είτε σε επίπεδο κοινωνικό, είτε σε επίπεδο εκκλησιαστικό, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε περίγυρο και σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Λέει λοιπόν εδώ ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, αγαπούν, αγαπώ, δηλαδή είναι δοσμένοι τελείως. Είναι δοσμένοι σε μία άρρωστη κατάσταση, αγαπώσιν, να προσεύχονται ιστάμενοι, τις συναγωγές, δείτε με, είμαι εδώ, κοιτάξτε με, είμαι εδώ, είμαι παρόν, έτσι, κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να το καταλάβετε ότι είμαι εδώ, δεν μπορείτε να με αγνοείτε, δεν μπορείτε να με ξεπερνάτε. Πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσετε ότι είμαι παρόν και θα πρέπει να μου απονείμετε και τα σέβη σας. Κατά κάποιο τρόπο, ήρθατε λοιπόν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών. Δηλαδή, στις συναγωγές τους ενδιαφέρει η πνευματική αναγνώριση. Ότι είναι άνθρωποι πνευματικοί και θέλουν οπωσδήποτε αυτό οι υπόλοιποι που ασχολούνται μετά του Θεού να αναγνωρίσουν ότι αυτός όντως έχει κάτι το ιδιαίτερο, είτε ως χαρισματική προσωπικότητα είτε ως πνευματικός άνθρωπος, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να μας το αναγνωρίσουν. Υπάρχει όμως και παραπέρα, είναι και έξω από την εκκλησιαστική δραστηριότητα, από την δραστηριότητα της συναγωγής. Θέλουμε επίσης αυτό να φαίνεται και εν τες γωνίες των πλατιών. Θέλουμε και οι άλλοι έξω να μας αναγνωρίζουν. Δηλαδή διψάμε και για κοινωνική αναγνώριση. Πάντοτε με μέσο χρησιμοποίηση τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός πάβει πλέον να είναι υποκείμενο, δηλαδή να είναι πρόσωπο, αλλά μετατρέπεται από μένα και από τον οποιοδήποτε από εμάς ως αντικείμενο, δηλαδή ως μέσον, προκειμένου εγώ, εσύ και οποιοδήποτε από εμάς να ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες. Βάζοντας μέσω τον Θεό και την όποια ευκαιρία μου δίνει εκείνος για σχέση μαζί του. Γιατί η προσευχή είναι η ευκαιρία που μου δίνει ο Θεός να με ακούσει και να τον ακούσω. Εάν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα εγώ την χρησιμοποιώ με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να φανώ στα μάτια των άλλων, βάζοντας ως μέσο, αντικειμενικοποιώντας τον Θεό, τότε από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι ζω ένα παραμύθι και εντός της Εκκλησίας. Δηλαδή εργάζομαι για το έργο του Θεού μόνο για να φαίνομαι. Προσεύχομαι μόνο για να φαίνομαι. Υπηρετώ μόνο για να φαίνομαι. Δηλαδή ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός ως ένα βατήρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να κάνω ένα μακροβούτι στα πνευματικά και να τον πλησιάσω λίγο βαθύτερα, λίγο ουσιαστικότερα, το χρησιμοποιώ για να φαίνομαι στους άλλους. Αυτά είναι πολύ πολύ δύσκολα, επικίνδυνα και ύπουλα πράγματα, διότι η υπερηφάνεια δεν είναι κάτι το οποίο ανιχνεύεται τόσο εύκολα. Πρέπει κάποιος να δουλεύει πάρα πολύ με τον εαυτόν του, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, που είναι όμως πάρα πολύ εξαιρετικά βαρύνουσα σημασίας. Ναι, εξαιρετικά βαρύνουσα σημασίας αυτές οι λεπτομέρειες. Αυτά τα ζουν μόνο οι άνθρωποι της προσευχής που προσεύχονται για να τους μιλήσει ο Θεός για εκείνους. Που προσεύχονται να τους επισκεφθεί ο Θεός για να μεταμορφωθούν. Δεν προσεύχονται για να αλλάξουν κάποιον άλλον. Τον λόγο όταν τον διαβάζουν, τον διαβάζουν για να τους μιλήσει, όχι για να σκεφτούν ότι «Α, αυτό πάει για εκείνον», «Α, ετούτο πάει για εκείνη το εδάφιο». Όχι, αυτό το εδάφιο είναι για μένα. Όσοι διαβάζουν έτσι τη γραφή, αρχίζουν σιγά σιγά και τους αποκαλύπτει ο Θεός, όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά τους αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν τους. Γιατί διαβάζω τη γραφή? Για να μου αποκαλυφθεί ποιος είμαι, γιατί καμιά φορά το ξεχνώ ή κατά κάποιο τρόπο κάνω ό,τι είναι δυνατόν και για να το αποκρύψω. Κάνω, όπως λένε οι ψυχολόγοι, κάνω απόθυση. Δηλαδή, κάνω ό,τι είναι δυνατόν να μην αποδεχτώ την πραγματικότητά μου. Με αυτόν τον τρόπο όμως, απομακρύνομαι από τη γνώση του εαυτού μου και απομακρύνομαι και από τη γνώση του Θεού. Διότι μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του πόσο αμαρτωλός είναι, μετανοεί. Για να μετανοήσει κάποιος, για ποιο λόγο κάποιος να μετανοήσει? Δεν κατάλαβα. Τι έκανα, αδερφέ μου, σκότωσα κανέναν? Εγώ πάντα ό,τι μπορούσα έκανα, το καλό έκανα. Η μετάνοια έρχεται μόνο όταν γνωρίσω ποιος πραγματικά είμαι.
τότε συνειδητοποιώ ότι έχω πολλά θέματα με τον εαυτό μου. Γιατί έχω δει τον καθρέφτη που μου έχει δείξει τη φάτσα μου και τι ακριβώς μου συμβαίνει. Αυτή η γνώση του εαυτού μέσα από τον καθρέφτη με φέρνει σε συντριβή. Και τότε έρχεται η μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, τότε τι γεύεται? Την αγάπη του Θεού που συγχωρεί αυτούς που ο καθρέφτης δείχνει ότι έχουν αμαρτία, ότι έχουν πτώσει, ότι δεν είναι καλά. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζεται με την αγάπη του Θεού, με το Θεό και την αγάπη του. Από πού γνωρίζει κάποιος την αγάπη του Θεού? Από το γεγονός ότι ο Θεός εξακολουθεί να αγαπά εμένα που έχω τα μαύρα μου τα χάλια. Αν δεν αναγνωρίσει ο άνθρωπος τα μαύρα του τα χάλια, δεν μετανοεί. Αν δεν μετανοήσει, αν δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει, δεν λαμβάνει επίσκεψη από τον Θεό. Είναι πολύ απλό. Το λέει η Γραφή. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να έρθουν καιροί αναψυχής. Χωρίς μετάνοια δεν έρχεται η παρουσία του Θεού, άρα δεν έρχεται αναψυχή. Πώς έρχεται η μετάνοια? Αδερφέ, πώς να μετανοήσω? Κοίτα στον καθρέφτη, όσο το δυνατόν συχνότερα μέσα στην ημέρα, και θα καταλάβεις και εσύ και εγώ. Και από εκεί και πέρα όλα αλλάζουν. Και τότε ο Θεός την αποκαλύπτει την αγάπη του επάνω μας εμπειρικά. Εμείς δεν είμαστε πλέον θεωρητικοί, είμαστε εμπειρικοί όταν υπάρχει μια σοβαρή προσέγγιση στα πράγματα του Θεού και ιδιαιτέρως στα πράγματα του εαυτού μας. Αγαπούν λοιπόν να προσεύγονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών. Γιατί? Για να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Για να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Θέλουνε να φαίνονται. Αυτό είναι. Τι να φαίνονται? Ότι είναι πνευματικοί, ότι είναι αφιερωμένοι, ότι είναι αγιασμένοι και ότι έχουν εμπειρία με τον Θεό και άρα πρέπει να μας λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, εσείς, εμάς, που το κάνουμε αυτό τόσο πετυχημένα. Έτσι. Να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Επομένως, αμέσως, βγαίνουν έξω από τη σχέση μετά του Θεού. Η επικοινωνία μετά του Θεού πλέον είναι ανύπαρκτη. Δεν τους πολύ ενδιαφέρει όμως αυτό. Εκείνο που τους ενδιαφέρει το πέτυχαν. Ποιο είναι? Να φαίνονται στους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν μου μιλάει ο Θεός στο ταμείο μου. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να φαίνομαι ότι είμαι ένας πνευματικός άνθρωπος. Γιατί και στις προσευχές είμαι. Γιατί και έργο έχω και υπηρεσία κάνω και όλα αυτά τα έχω, αλλά ο Θεός όμως δεν μου μιλάει. Αν μου μίλαγε, δεν θα είχα ανάγκη να φαίνομαι. Έτσι δεν είναι? Αν μου μίλαγε, αν είχα την παρουσία του Θεού, τότε θα έλεγα αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας και που λένε όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι όντως έχουν σχέση μετά του Θεού. Ο τάλας εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, αλλά εγώ είμαι ο άνθρωπος των ακαθάρτων χιλέων. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτά τα λένε μόνο όσοι αγγίζονται από την παρουσία του Θεού. Οι άλλοι τι λένε? Οι άλλοι λένε ότι οι άλλοι είναι των ακαθάρτων χιλέων, εμείς είμαστε καλά, και προτάσουν τι? Την ακαθαρσία των άλλων. Για τη δική τους την ακαθαρσία ούτε λόγος, τίποτα. Γιατί? Διότι έχουν πάρει διαζύγιο από τον Θεό και ο Θεός να με φυλάει. Ξέρεις τι σημαίνει να σου κηρύττω το λόγο του Θεού και να στον κηρύττω και ωραία και να στον κηρύττω και ορθοτομημένα, αλλά να μην έχω σχέση με τον Κύριο? Θα μου πεις, αδερφέ, και πώς σου δίνει ο Θεός? Ο Θεός ό,τι δίνει σε επίπεδο εκκλησίας το δίνει για την οικοδομή του σώματος. Για την οικοδομή του σώματος. Μην περάσει ποτέ από το μυαλό μου και από το μυαλό σου ότι ο Θεός, επειδή ο Θεός με χρησιμοποιεί είτε στο λόγο, είτε σε οτιδήποτε άλλο, είτε σε οποιαδήποτε υπηρεσία, ότι αυτό αποδεικνύει ότι είμαι και καλά. Ό,τι κάνω που έχει ευεργετικές επιπτώσεις στους άλλους, αυτό το κάνει ο Θεός για να οικοδομούνται οι άλλοι. Εγώ όμως πρέπει να ξέρω, εγώ έχω κοινωνία με τον Θεό? Ο άνθρωπος που έχει κοινωνία με τον Θεό ένα πράγμα εννοεί και σε αυτό μένει. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Εάν νιώθει άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, τότε από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο πάει στην άκρη. Μένει στην προσωπική ακαθαρσία. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Τότε ο Θεός στέλνει ένα χερουβίμ και πάει και παίρνει από το θυσιαστήριο άνθρακα πυρός
και πάει και το βάζει στο στόμα του προφήτη και τι του λέει? Δεν του λέει σου καθάρισα το στόμα, αλλά του λέει σου καθάρισα την ανομία. Σου καθάρισα την ανομία. Δεν είναι μόνο το στόμα. Γιατί όταν έρχεται το Πνεύμα του Άγιον, γιατί αυτό είναι, πάει και παίρνει από το θυσιαστήριο. Από το θυσιαστήριο θα πάρεις άνθρακας πυρός, ώστε να καθαριστεί το στόμα σου και σένα και εμένα και όλη σου η αμαρτία. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας είναι που λαλεί το στόμα. Όλα αυτά που γίνονται στην προσευχή. Ποια προσευχή όμως? Όχι στην προσευχή να βάλει ο Θεός μυαλό στη γυναίκα μου. Να επισκεφθεί εμένον ο Θεός, να με αγιάσει και να με μεταμορφώσει. Μα είσαι προφήτης του Θεού, Ισαΐα. Πώς λες ότι είσαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων? Είναι δυνατόν ο κήρυκας του Ευαγγελίου, εγώ προσωπικά, να σου κηρύττω τον λόγο του Θεού και να στον κηρύττω ανώθευτα και ορθοτομημένα? Μπορώ να είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων? Ο Ισαΐας έτσι λέει ότι ήταν. Μπορεί να είσαι προφήτης ή προφήτησα μέσα στην Εκκλησία και να σου δίνει ο Κύριος μηνύματα, συστημένα γράμματα και να οικοδομείται η Εκκλησία. Το κάνει για την Εκκλησία. Υπάρχει πιθανότης να είναι ο προφήτης άνθρωπος ή η προφήτης άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων, να κουσκουσεύει και να λέει? Ναι, υπάρχει. Γιατί το λέει ο Ισαΐας για τον εαυτό του, που ο Ισαΐας σε επίπεδο αγιασμού νομίζω ότι ήταν σε μια άλλη κατάσταση σε σχέση με εμάς. Και εμείς θέλουμε όμως να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Ισαΐας όμως το κατάλαβε. Και πήγε ο Θεός και το καθάρισε το στόμα. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβω κι εγώ, να το καταλάβεις κι εσύ, και να το καταλάβουμε κι όλοι μας, και στην προσευχή μας να πηγαίνουμε για να μας καθαρίσει ο Κύριος το στόμα, πράγμα το οποίο ξεκινάει μέσα από την... Όταν έρθει η παρουσία του Θεού και μας αγγίξει στο στόμα, τότε όλο το σώμα και το εσωτερικός άνθρωπος καθαίρεται, αγιάζεται. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό έδωσε ο Κύριος την Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή μας την έδωσε όχι μόνο για να μας μιλάει και για να μας χρησιμοποιεί, αλλά μέσα από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να μας καθαρίζει. Να μας καθαρίζει το στόμα, να καθαρίζει την καρδιά, να μας καθαρίζει σώμα, ψυχή και πνεύμα, να μας αγιάζει. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και ονομάζεται το Πνεύμα του Άγιον Πνεύμα Άγιον. Γιατί? Διότι αγιάζει τον άνθρωπο με τον αγιασμό του Κυρίου. Ωραία πράγματα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτή είναι η προσευχή που προκαλεί αναζωπήρωση στην Εκκλησία. Διότι αν εγώ αγιαστώ με έναν τέτοιο τρόπο μεταμορφωτικό, και εσύ το ίδιο και ο άλλος και ο άλλος, ξαφνικά αρχίζουν όλοι, παίρνουν φωτιά και ο Θεός μιλάει πλέον. Και μιλάει με συστημένα γράμματα που αλλάζουν ζωές. Λέει λοιπόν ότι αυτοί που θέλουν να το κάνουν αυτό για να φαίνονται στους ανθρώπους έχουν ήδη τον μισθό τους. Ποιος είναι ο μισθός τους, τον οποίο τον έχουν ήδη? Υπάρχει ένας μισθός στον εγωισμό, στην κοινοδοξία, ο οποίος δίδεται αμέσως. Είναι ένας πολύ εύκολος μισθός. Ασυγκρίτως ευκολότερος μισθός από αυτόν τον οποίο δίνει ο Θεός. Για το μισθό του Θεού χρειάζεται δουλειά. Για το μισθό αυτό 2-3 ενέργειες χρειάζονται, 5 λεπτά υπόθεση. Είναι ένας πολύ εύκολος μισθός και πάρα πολύ άμεσος. Ο άλλος ο μισθός να πολεμήσεις τον εαυτό σου, να μείνεις στα γόνατα και να ζητήσεις τη μεταμόρφωση, έχει δουλειά, έχει ανάβαση, έχει υπομονή, έχει κλάμα, έχει ιερά σιωπή κάποιες φορές από την πλευρά του Θεού. Προσευχήθηκα, αδερφές, 1-2 μέρες, αδερφέ μου, προσεύχομαι, νηστεύω, δεν βλέπω τίποτα. Συνέχισε. 3 εβδομάδες χρειάστηκε ο Δανιήλ για να του μιλήσει ο Θεός και να δει τον ουρανό ανεγμένο. 3 εβδομάδες άρτων επιθυμητών δεν έφαγον. Ίνος δεν ανέβη στο στόμα μου. Κρέας δεν έφαγα, τίποτα. 3 ολόκληρες εβδομάδες. Τι έγινε τελικά? Χρειάζεται υπομονή. Τον επισκέφθηκε ο Θεός. Θα σε επισκεφθεί ο Θεός. Εάν πιστεύεις στον λόγο του Θεού και υιοθετήσεις αυτή τη συνταγή, θα σε επισκεφθεί ο Θεός. Αδέρφια, θα μας επισκεφθεί ο Θεός. Αλλά με έναν τέτοιο τρόπο. Λέει λοιπόν εδώ ότι
θέλουν να φανούν στους ανθρώπους, έχουν ήδη το μισθό τους. Ο μισθό τους είναι η αναγνώριση των άλλων. Εύκολος μισθός. Δεν έχουν όμως διάλογο μετά του Θεού. Και τελικά σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα διέξοδο οικογενειακό, σε μια ασθένεια, σε ένα βιωτικό αδιέξοδο, τέλος πάντων σε οποιοδήποτε αδιέξοδο, η αναγνώριση των άλλων, η αποδοχή, τα παλαμάκια και τα μπράβο βοηθάνε, συμβάλλουν στην άρση του αδιεξόδου? Όχι. Το μόνο πράγμα που συμβάλλει στην άρση του αδιεξόδου είναι να είναι ο ουρανός ανοιχτός. Ο ουρανός κλείνει όταν εγώ ή εσύ κάνουμε ό,τι κάνουμε για το Θεαθήνε. Γι' αυτό το λόγο τι λέει παρακάτω, στο 6. «Συ όμως, όταν προσεύχησε, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, προσευχήθητι εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σι ανταποδώσει εν το φανερό». Βλέπουμε λοιπόν εδώ, γιατί ό,τι διαβάζουμε πρέπει να το διαβάζουμε με την συνάφεια των προηγουμένων, και αφού εξαντλήσουμε την συνάφεια των προηγουμένων, τότε μπορούμε να μπούμε και σε περαιτέρω προεκτάσεις που είναι από το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το ταμείο καταρχάς υπάρχει για την αποφυγή της καινοδοξίας. Πρωτίστως το ταμείο υπάρχει, έτσι το αιτιολογεί εδώ, για την αποφυγή της καινοδοξίας, και κατ' επέκταση υπάρχει για να μου μιλάει και να σου μιλάει ο Θεός, για να μας οδηγεί και να μας αποκαλύπτει πράγματα εν το κρυπτό αλλά στο φανερό. Να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Αφού λοιπόν μας έχει πει πριν ότι το πρόβλημα ενός προσευχόμενου είναι η τάση για αυτοπροβολή, έρχεται μετά και μας δίνει την απάντηση ώστε να αποφευχθεί αυτή η διάθεση. Και ποια είναι η απάντηση του Κυρίου, ποια είναι η πρόταση για την αποφυγή αυτή? Να μπεις στο ταμείο σου. Δηλαδή να μην σε βλέπει κανένας. Συ όμως, όταν προσεύχεσαι, το συ όμως τι σημαίνει? Οι άλλοι προσεύχονται γιατί τους αρέσει να αυτοπροβάλλονται. Γιατί αισθάνονται ότι παίρνουν αξία μόνον όταν βλέπουν θαυμασμό στα μάτια των άλλων. Μάλιστα. Είναι μια επιλογή αυτή, η οποία έχει άμεσο μισθό. Το μισθό της αναγνώρισης. Αλλά δεν έχει Θεό. Εσύ όμως, μην υιοθετείς αυτή τη συνταγή. Αλλά κάνε αυτό που θα σου πω εγώ. Και κάνοντας αυτό που θα σου πω εγώ, η προσευχή μετατρέπεται πλέον σε μια απευθείας επικοινωνία με τον Θεό. Και το δωμάτιό σου γίνεται επίγειος παράδεισος. Όταν ξέρεις ότι υπάρχει δυνατότητα το προσωπικό σου δωμάτιο να γίνεται κάθε φορά που γονατίζεις επίγειος παράδεισος, τότε δεν θα βγαίνεις από εκεί μέσα. Ποιο είναι το πρόβλημα σε μικρούς και μεγάλους που δεν έχουν ταμείο? Γιατί η προοπτική ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό το δωμάτιο να μετατραπεί σε επίγειο παράδεισο είναι μάλλον ένα απομακρυσμένο σενάριο του πλέον αισιόδοξου ή εφιολόγου συγγραφέα. Αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν υπάρχει ταμείο, διότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει παράδεισος. Και μπαίνω μετά σε τεχνητούς παραδείσους. Κλείνομαι στο ταμείο μου, στο δωμάτιό μου, αλλά δεν γονατίζω. Αλλά τι κάνω? Σερφάρω στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται. Τι είναι το σέρφινγκ στο διαδίκτυο? Είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να απολαμβάνω με τον Θεό, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το απολαύσω με αυτόν, και πατάω την εύκολη λύση, το κουμπάκι. Είναι ο εύκολος μισθός αυτό, είναι η εύκολη λύση. Την εύκολη λύση η θέλησε και ο Αδάμ με την Εύα, η Εύα καταρχήν. Σου λέει, θα φάμε από τον απογορευμένο καρπό. Τι είναι? Μια δαγκονιά είναι. Ένα κλικ. Και θα γεμίσει ο χρόνος μας. Και θα ικανοποιηθώ. Θα βρω μια ανακούφιση, μια ανάπαυση. Θα κάτσω με τώρα εγώ να γονατίζω και να περιμένω και να διαβάσω. Να διαβάσω δεν έχω όρεξη. Να γονατίσω δεν έχω όρεξη. Να πατήσω όμως το κλικ, έχω όρεξη. Γιατί?
Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σε μία πιστοάπιστη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα μας. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του σύγχρονου χριστιανισμού. Ότι είμαστε σε μία πιστοάπιστη κατάσταση. Και επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ προς τέρψην των οτίων, αλλά ιδιαίτερα των οφθαλμών, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, πάει μόνο του το σώμα. Παπαπ, να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει να βλέπει. Θα δει κάτι το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι αμαρτία. Μετά όμως θα θελήσει να δει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και μπορεί να φτάσει και στην αμαρτία. Αλλά και στην αμαρτία να μην φτάσει, μόνο και μόνο το που έχει σερφάρει μία-μία μισή ώρα εκεί πέρα, έχει τόσο πολύ αφυδατωθεί πνευματικά, που το μόνο πράγμα που το απομένει ποιο είναι, είτε είναι μικρό παιδί είτε είναι μεγάλος, να γυρίσει πλευρό. Έχει κουραστεί. Το κεφάλι έχει θολώσει. Τα μάτια καίνε και η μόνη πλέον επιλογή είναι να γυρίσει στο μαξιλάρι. Όχι στο μαξιλάρι του προσκεφάλου, γιατί υπάρχει και το μαξιλάρι κάτω από το κρεβάτι των γονάτων. Αυτό έχει αραχνιάσει. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχει η σιγουριά ότι αυτό το δωμάτιο ο Θεός το έχει κάνει να είναι επίγειος παράδεισος. Σύ λοιπόν όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου. Δηλαδή πήγαινε εκεί που θα είσαι μόνο σου. Μόνη σου. Είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, αγαπητά μου αδέλφια, και απολύτως αναγκαίο να υπάρχει οικογενειακό θυσιαστήριο. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό θυσιαστήριο, ακόμη χειρότερα. Αλλά εκτός από το οικογενειακό θυσιαστήριο, είναι το προσωπικό ταμείο. Γιατί η σχέση μετά του Κυρίου είναι μια σχέση προσωπική. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Περιμένει ο Θεός να γονατίσεις για να σε μάθει να αναγνωρίζεις τη φωνή Του. Όλοι έχουμε περάσει από τα μαθητικά θρανία και κάποιοι από εμάς, μεγαλύτερης ηλικία, εξακολουθούν να περνάμε. Και έχουμε και τα νέα τα παιδιά, τους μικρούς μαθητές, τους εφήβους, τους φοιτητές, τις φοιτητριές μας, οι οποίοι μαθητεύουν. Μαθητεύουν στα πανεπιστήμια τους, μαθητεύουν στις ξένες γλώσσες. Και εμείς οι μεγαλύτεροι, κάποιοι από εμάς, το ίδιο με πανεπιστήμια, με γλώσσες, με ξένες γλώσσες, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Και ξέρετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία? Εγώ ξέρετε ότι είμαι πάντοτε υπέρ της μορφώσεως και παρακινώ τα παιδιά να σπουδάζουν. Γιατί όταν κάποιος. Η λεγόμενη θύραθεν παιδεία, δηλαδή η παιδεία που προσφέρει ο κόσμος αυτόν, έχει το ενδιαφέρον της ως προς τι, ότι σε βάζει σε ένα συγκεκριμένο μαθητικό καλούπι. Αυτό το μαθητικό καλούπι μπορεί κάποιος να το πάρει και να το βάλει στα πνευματικά. Με τι επιμέλεια διαβάζεις τα μαθήματά σου? Με τι επιμέλεια διαβάζω εγώ για να πάρω, ξέρω εγώ, proficiency? Για σκέψου, αυτό ακριβώς το πράγμα που κάνεις και έχει αποτέλεσμα και περνάς την τρίτη ηλικίου και μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, στους Πανελλήνιες και περνάς τα μαθήματα και παίρνεις το lower, παίρνεις το proficiency, όλα αυτά πώς ήρθανε? Ήρθανε γιατί μπήκε σε ένα πρόγραμμα και είχες αυτά τα ωραία αποτελέσματα. Έτσι είναι και με τα πράγματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ένα πρόγραμμα. Μπες λοιπόν μέσα στο ταμείο. Εισέλθε στο ταμείο σου. Εσύ πρέπει να εισέλθεις και να είσαι μόνος σου. Όπως διαβάζεις τα μαθήματά σου μόνος σου, όπως στη δουλειά σου είσαι στο κομπιούτερ και προσπαθείς να βρεις μια λύση μόνος σου, έτσι θα πας και στο προσωπικό σου ταμείο μόνος σου, μόνη σου. Γιατί όμως μόνος και μόνη? Πρέπει να δημιουργηθεί περιβάλλον ησυχίας. Πρέπει να δημιουργηθεί οπωσδήποτε περιβάλλον ησυχίας. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον? Γιατί έτσι θα γνωρίσεις τον Θεό. Το λέει η Γραφή αυτό? Το λέει. Δεν λέμε κάτι που δεν λέει η Γραφή, μη γέννητο. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ζωντανός και ανεστημένος, πρέπει να ησυχάσεις. Πού θα ησυχάσεις? Στο ταμείο σου. Μόνος σου. Με κλειστά τα κινητά. Μόνος σου και μόνη σου. Και τότε θα γνωρίσεις την ησυχία, ότι θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Θεός. Γι' αυτό λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, αν θυμάμαι καλά, «Δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσιν εμπλιστή παντός εφρόσινου και πολύτιμου πλούτου».
ένα πολύ σημαντικό εδάφιο για εμάς σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Δια της γνώσεως. Ποιας γνώσεως? Την οποία, της γνώσης του Θεού, η οποία έρχεται μέσα από την ησυχία, μέσα από το ταμείο. Δια της γνώσεως θα γνωρίσεις την επίσκεψη του Θεού. Τα ταμεία, το δικό μου το ταμείο, το δικό σου το ταμείο, δηλαδή τα δωμάτια μας, θέλουν να εμπλιστεί. Εδώ είναι το τέλος της στέρησης. Παντός εφροσύνου και πολυτίμου πλούτου θα σου μιλήσει ο Θεός. Το θέλεις, το πιστεύεις? Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, μπες στο ταμείο σου για να είσαι θεοδίδακτος. Και όταν είσαι θεοδίδακτος, τότε θα μιλάει εδώ ο άμβωνας και θα λες μίλησε ο Κύριος. Αν δεν είσαι θεοδίδακτος, θα λες ότι σε στοχοποιούνε. Ξεκάθαρα τα πράγματα, χωρίς να στοχοποιούμε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια του Λόγου του Θεού θα κηρυχθεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, αδέρφια. Δεν δεσμεύεται ο Λόγος του Θεού και δόξα στο Θεό δεν πρόκειται να δεσμευτεί ποτέ. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Μπες στο ταμείο σου, μικρός, μεγάλος, ηλικιωμένος, 90 χρονών, 5, 6, 7 χρονών, μπες στο ταμείο σου. Και εμείς σαν γονείς να μάθουμε, αδέρφια μου, τα παιδιά μας, ότι όντως ο Θεός στο ταμείο μιλάει, είναι ωραία στην προσευχή. Δεν έχει νόημα. Προσευχήθηκες? Πήγαινε προσευχή σου. Πήγαινε προσευχή σου. Όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Δεν έχει νόημα αυτό. Πάμε να προσευχηθούμε παρεούλα να μας μιλήσει μαζί ο Κύριος. Δεν θέλω. Ας είμαι ήσυχο. Βαριέμαι. Πάλι κήρυγμα μου κάνεις. Άστο. Πήγαινε μόνος σου. Πήγαινε μόνη σου. Πήγαινε εσύ μόνος σου και μόνη σου. Να έρθει εκεί σένα να σε επισκεφθεί ο Κύριος για να αντέξεις την απόρριψη. Για να παρηγορηθείς από την κατάσταση. Και όταν είσαι παρηγορημένος, όταν είσαι παρηγορημένη, όλα ξεπερνιόνται. Και σιγά σιγά ο Θεός θα τη δώσει τη λύση και μάλιστα με σένα μέρος της λύσης. Γιατί ξέρεις, εάν εγώ απογοητεύομαι και θυμώνω γιατί ξέρω, το παιδί μου για παράδειγμα δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικό να γονατίζει, δεν το καταλαβαίνει. Αυτό πιθανόν εμένα μου δημιουργήσει μία ένταση, να μου δημιουργήσει ένα άγχος και να πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση και εκεί τελικά να μην είμαι μέρος της λύσης, να είμαι μέρος του προβλήματος. Πού οφείλεται αυτό σε μένα? Λέω εμένα, γιατί μπορεί σαν γονιός και εσείς κάπως έτσι να αισθάνεστε κατά καιρούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν δεν έχω εγώ παρηγοριά, αν δεν έχω εγώ παρουσία, τότε έχω άγχος. Και το άγχος θα με οδηγήσει σε λανθασμένες κινήσεις. Όταν έχω όμως παρηγοριά, αυτό το πράγμα φαίνεται. Και αργά ή γρήγορα, κάτι θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό, αδέρφια, είναι μεγάλη υπόθεση. Στο ταμείο μας. Στο προσωπικό μας ταμείο, πολεμώντας όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτόν μας. Σημαντικό αυτό. Όχι τους άλλους, τον εαυτόν μας. Και λέει στη συνέχεια, κλείσε και τη θύρα σου, να μην σε βλέπει κανένας, να μην φαίνεσαι από κανέναν. Και προσευχήθητη εις τον πατέρα σου, τον εν το κρυπτό. Ξέρεις σημαίνει προσευχή στον πατέρα σου? Πες του τα όλα χαρτί και καλαμάρι. Εμπιστεύσου του κάθε φορτίο. Μην ξεχάσεις όμως και εσύ και εγώ να του εξομολογηθείς και τα λάθη που έχεις κάνει. Αυτό μην το ξεχάσει κανείς μας. Από εκεί θα ξεκινάμε. Γιατί είναι γραμμένο ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, τότε το ταμείο θα μετατρέπεται, καθώς και πρέπει να είναι, σε πήγιο παράδεισο. Προσευχήθητη στον πατέρα σου. Δεν ξέρει, ξέρει, αλλά πρέπει να τον κάνεις οικείο σου, λέγοντάς του όλα αυτά που σε φορτώνουν. Και λέει, ο οποίος είναι εν το κρυπτό, βέβαια. Ο πατήρ σου που θα προσευχήσεις είναι εν το κρυπτό.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δεν τον βλέπεις με αυτά τα μάτια. Όμως είναι εκεί. Κάθε φορά που κλείνεσαι στο δωμάτιο και γονατίζεις, ο πατέρας σου είναι εκεί. Ο ουράνιος πατέρας σου είναι εκεί. Και εδώ είναι που πρέπει να κουμπίσουμε στις γραφές. Γονατίζεις, είσαι τα χάλια σου. Δεν έχει σημασία πόσο χάλια είσαι, γιατί τα χάλια σου δεν υπερβαίνουν το γεγραμμένο λόγο. Τον υπερβαίνουν? Δεν τον υπερβαίνουν. Όσο χάλια κι αν είμαι, ο λόγος του Θεού δεν ακυρούται. Είναι ο πατήρ μου, είναι το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό. Α, εδώ βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό του πατέρα. Βλέπει μόνο εν το κρυπτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποστρέφει το πρόσωπό του για οποιαδήποτε κίνηση φιγούρας ή για το θεαθήν που τυχόν μπορεί να γίνεται. Δεν βλέπεις αυτά. Ό,τι γίνεται με στόχο και σκοπό να αποδειχθεί σε δημόσια θέα ότι έχω κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο εσείς υποχρεούστε να μου το αναγνωρίσετε για να μπορώ κι εγώ να αναπνεύσω και να μπορώ να νιώσω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Οτιδήποτε γίνεται για αυτό το λόγο, ο Θεός και Πατέρας δεν το βλέπει. Το γυρνάει το πρόσωπό του και κοιτάει αλλού. Και ο πατήρ σου, βλέπων εν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Δηλαδή, εσύ θα μπαίνεις στο κρυφά, στο κρυπτό, εν το κρυπτό, θα του τα λες όλα εν το κρυπτό, κανένας δεν θα ξέρει, κανένας δεν θα σε βλέπει, κανένας δεν ξέρει τι κάνεις, και ο Θεός, ο οποίος βλέπει εσένα στο κρυφό, τότε θα κάνει ενέργειες στο φανερό. Δηλαδή, που όχι μόνο εσύ, αλλά και όλοι οι άλλοι θα τις βλέπουν. Εδώ είναι το τέλος της αμφιβολίας. Θα ενεργεί ο Θεός εξάφθαλμα. Δεν θα το αμφισβητείς ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Γιατί θα μιλάει το πράγμα από μόνο του? Και γιατί θα μιλάει από μόνο του? Γιατί ο Θεός θα το κάνει στο φανερό, επειδή εσύ επιμένεις να σχετίζεσαι μαζί του εν το κρυπτό. Ο Κύριος να μας βοηθήσει και τώρα στην προσευχή να προσευχηθούμε και δι' Αγίου Πνεύματος να αυξηθεί ο Κύριος, να αυξήσει την πίστη μας, να μας μιλήσει με τα χαρίσματά του, να οικοδομηθεί η πίστη και να πιστέψουμε αυτό που λέει τώρα ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι ανάμεσά σας, όπου δύο ή τρεις και εγώ ανάμεσά σας. Αμήν. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει.